Καπός, ζητάει ο Κουτσιανικούλης, είδε τον Μπόγιοβιτς, στρώνει στο Κουτσιανικούλη, το πλασέ με φάλτσο στο δοκάρι, στην επαναφορά 3-0 από τον Πουντόπουλο. Ούτε επιστροφές είχαν, ούτε παίχτες σημάδευαν, το όμορφο πλασέ από τον Κουτσιανικούλη και από το δοκάρι, ο Πουντόπουλος σε άδεια εστία γράφει το 3-0. Έτσι ολοκληρώνεται η πρεμιέρα στο LFC Arena. Χαμηλά ένα τακουνάκι του Κουτσιανικούλη που ξαναπαίρνει τώρα. Με τις τρίπλες κρατάει, κόβει ο Τεγούσης. Λάθος παίρνει ο Κουτσιανικούλης να μπει στην περιοχή. Το γύρισμα στο δεύτερο δοκάριο, Πάτο την κεφαλιά, γκολ. 0-1 από τον Πάτο στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Εκεί που κανείς δεν περίμενε ότι θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη, ότι θα πήγαιναν στα αποδυτήρια ισόπαλες οι δύο ομάδες. Ο Κουτσιανικούλης από το λάθος της άμυνας δημιουργεί και ο Πάτο 0-1. Δείτε ξανά, ο Κουτσιανικούλης με όλη του την άνεση. Ο Πάτο αφύλακτο στο δεύτερο δοκάρι, δυνατή κεφαλιά στην άλλη γωνία. Και 0-1 για την ΑΕΛ. Τις ευκαιρίες τις είχε η Καλυθέα στο πρώτο ημίχρονο και να που ο νόμος αυτός, ο άγραφος νόμος του ποδοσφαίρου, εφαρμόστηκε και. Θα κάνει το λάθος, κερδίζουν με τον Κουτσιανικούλη, φιλοξενούμενοι Κουτσιανικούλης. Στρώνει στον Μπόγιοβιτς στο πλάι. Σίγουρα η ΑΕΛ, αλλά έχει καλές επιστροφές η ομάδα των Τρικαλών. Κουτσιανικούλης. Κάθετα. Προς τον Κουτσιανικούλη που βγαίνει στο τέτα τέτα, αλλά ο Χιώτης μπλοκ. Λάρισα με τον Κουτσιανικούλη, ο Κουτσιανικούλης αριστερά τώρα. Πατάει περιοχή. Έχει μαζευτεί τώρα το κέντρο της άμυνας, το σουτ. Δοκάρι οριζόντιο για την ομάδα της Λάρισας. Ο Κουτσιανικούλης αμαρκάριστος. Βρέθηκε, το βλέπετε εδώ, το Βασίλη Κουτσιανικούλη. Παίρνει. Κουρτάδο. Ατομική ενέργεια. Φτάνει μέχρι έξω την περιοχή. Πατάει περιοχή. Μπαίνει μέσα. Θέλει να τριπλάρει κι άλλους. Και δεύτερη και τρίτη τρίπλα. Σκάβει την μπάλα Μαρουκάκη. 10 λεπτά αργότερα ο Κουτσιανικούλης βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας εντός περιοχής. Κατάφερε μια τρίπλα και ανατράπηκε από αμυντικό. Αλλά ο διαιτητής αναμέτρησης έδειξε παίζεται. Λίγο συγγνώμη από την κάμερα, παιδιά. Ευχαριστώ.